αλήθεια είναι ότι πάνω κάτω ξέραμε τι θα επακολουθήσει και γνωρίζαμε την αρχή βλέποντας το πρόγραμμα ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όπως και έγινε. Ήταν πολλά περισσότερα ταξίδια, πολλά διπλά παιχνίδια. Όλοι παίζουν με όλους, οπότε θεωρητικά δεν είχες έναν. Οι θεωρητικά καλύτερες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν μια πρώτη φάση, ένα πρώτο γύρο που μπορούσαν να. Δεν θέλω να το πω να ξεκουραστούν, αλλά μπορούσαν να κάνουν μια καλύτερη διαχείριση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και σίγουρα για μας είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόσημο ότι καταφέραμε και περάσαμε στο Final Four μετά, από μια... μετά την αλλαγή της Ευρωλίγκας, ότι έγινε έτσι ο θεσμός. Νομίζω ότι πλέον είναι το πιο δίκαιο σύστημα έτσι όπως έγινε, γιατί όλοι παίζουν με όλους. Και στο τέλος της χρονιάς, ο πρώτος παίζει με τον 8ο, ο δεύτερος με τον 7ο, οπότε νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι πιο δίκαιο. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο σωματικά, αλλά νομίζω ότι ακόμα και για τον κόσμο είναι ακόμα καλύτερο, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές δεν είχαν ξεκαθαρίσει πολλά θέματα, είτε με την είσοδο των play-off σε κάποιες ομάδες, είτε με την είσοδο στο Αβαντάζ έδρας, όπως και με την κατάταξη. Όταν ξεκινούσαμε και δείχναμε χαρακτήρα στα εκτός έδρας παιχνίδια, παίρναμε τα διπλά τα οποία θέλαμε. Σίγουρα είχαμε και μέρες όπου δεν ήμασταν αρκετά σοβαροί και χάσαμε κάποια θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, αλλά κατάλαβα ότι ίσως να έχει μέλλον αυτή η ομάδα και ίσως να πάμε καλά, επειδή κάναμε πάρα πολύ σημαντικά διπλά και ουσιαστικά ρεφάραμε πάρα πολύ άσχημες ήττες. Γενικότερα φέτος σαν χρονιά δεν μπορούμε να πω ότι είχαμε πάρα πολλά πάνω κάτω. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία 3-4 παιχνίδια που ήταν αδιάφορα και ίσως να μην δείξαμε και τον κατάλληλο στο βαθμό σοβαρότητας, όλοι κατά ψέματα, νομίζω ότι είχαμε μια μεστή χρονιά όπου δεν κάναμε τη μεγάλη κοιλιά, να το πω έτσι. Όταν είχαμε μια πρόσμενη ήττα είτε από τη Γαλατά είτε από τη Μακάμπη, στους επόμενους αγώνες πάντα αντιδρούσαμε και ήταν κάτι το οποίο μας χαρακτήριζε, ότι ήμασταν σαν ομάδα και μπορούσαμε και να κάπταμε κατευθείαν. Ναι, προσωπικά μπορώ να πω ότι ήταν μία από τις σκληρές, δύσκολα παιχνίδια. Πολύ καλή ομάδα η ΦΕΣ, πολύ ταλαντούχα. Ο κάθε παίκτης ήξερε το ρόλο του και ήταν μια ομάδα που είχαν σαν στόχο το Final Four και το θέλαμε πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι τα play-off. Εντάξει, πάντα η regular season σχέση με τα play-off διαφέρει πάρα πολύ, όπως και τα play-off διαφέρουν από το Final Four. Είναι άλλη πίεση, άλλα παιχνίδια και άλλο μέγεθος. Νομίζω ότι παίζοντας πολλά χρόνια σε Final Four, πλέον πολλά πράγματα έρχονται μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ιδιαίτερη διαχείριση. Η προετοιμασία που κάνεις και η ρουτίνα που έχει ο κάθε παίκτης είναι πάνω κάτω ίδια. Εντάξει, παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει σε Final Four αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να κάτσεις να τους πεις 5 πράγματα, γιατί η εμπειρία όπως και το κάνεις είναι εμπειρία και θέλει να τη ζήσεις και όχι να το πεις ή να το μεταφέρεις. Αλλά σίγουρα αυτό το μοναδικό που θα μπορούσα να τους πω ήταν ότι να κοιτάξουν να κάνουν ο καθένας ξεχωριστά αυτό που πραγματικά μπορεί και αυτό που πραγματικά έφερε την ομάδα μέχρι εδώ με το ρόλο του. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Να κάνεις αυτό που πραγματικά μπορείς, γιατί δεν πάει να είναι πάλι ένα παιχνίδι. Λοιπόν, μαγκές, για να στηρίξουμε όλοι Ολυμπιακός BCTV, κάνουμε subscribe εδώ πέρα, φωνάζουμε το τους φίλους μας και όλοι μαζί για να στηρίξουμε την ομαδάρα μας.